Συνεχίζουμε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, συνεχίζουμε την ομιλία πάνω στο θέμα «Θα αναστηθούν οι νεκροί». Στην προηγουμένη Κυριακή αποδείξαμε με 7 κατηγοριών επιχειρήματα ότι η Ανάσταση των νεκρών είναι δυνατή. Είναι δυνατή, είπαμε, πρώτον, διότι ο Θεός έκαμε κάτι ακόμη δυσκολότερο από την Ανάσταση ενός νεκρού. Δημιούργησε την ύλη από το μηδέν. Είναι δυνατή, είπαμε, έπειτα, διότι ο Θεός συνεκρότησε την ύλη σε ένα αρμονικό σύνολο που λέγεται κόσμος ή σύμπαν. Είναι δυνατή η Ανάσταση, διότι, είπαμε, τρίτον, ήδη έγινε μία Ανάσταση. Όλοι οι άνθρωποι, εκτός των δύο πρώτων ανθρώπων, έχουμε αναστηθεί από ένα σκοτεινό τάφο που λέγεται κοιλιά της μάνας. Είναι δυνατή η Ανάσταση, είπαμε, τέταρτον, διότι οι δύο πρώτοι άνθρωποι, αλλά και κατ' ουσίαν όλοι οι άνθρωποι, αναστηθήκαμε από το μηδέν, από την ανυπαρξία. Το μηδέν έγινε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συνειδητές υπάρξεις. Ο Χριστός, είπαμε, πέμπτον, ανέστησε νεκρούς και οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς, όπως γράφει η Καινή Διαθήκη. Στη δε ένσταση των απίστων, ότι αυτά έγιναν το καιρό εκείνο κατά τα Ευαγγέλια και τις πράξεις των Αποστόλων, απαντήσαμε. Ναι, λέγεται ότι έγιναν το καιρό εκείνο, αλλά και η Καινή Διαθήκη που το λέγει ότι έγιναν αναστάσεις νεκρών, εγγράφει το καιρό εκείνο. Και αν ήσαν ψέματα οι αναστάσεις των νεκρών, τι άλλο θα ήθελαν οι εχθροί του Χριστού και των Αποστόλων? Θα τους διέψευδαν αμέσως και πανηγυρικώς. Τον αντίον όμως, είπαμε, οι Ιουδαίοι γράφουν στο Ταλμούδ ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος έκανε θαύματα. Είναι δυνατή η Ανάσταση, είπαμε, έκτον, διότι υπάρχει η κορυφαία όλων των Αναστάσεων, η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και για την Ανάσταση του Χριστού υπάρχουν πάμπολες αποδείξεις. Και μία τρανή απόδειξη είναι ότι οι μαθηταί εβεβαίωσαν την Ανάσταση του Χριστού με το αίμα τους. Έβδομον τέλος, η Ανάσταση, είπαμε, είναι δυνατή, διότι στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνονται και σήμερα θαύματα, γίνονται οι άσεις ασθενών, εκβάλλονται δαιμόνια. Ιδιαιτέρως επιστήσαμε την προσοχή σε δύο ειδών θαύματα. Ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επικαλούμεθα Αγίους και πολλές φορές οι Άγιοι απαντούν με θαύματα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι πνεύματα που ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Και αυτό είναι προϋπόθεση της Αναστάσεως, η ύπαρξη δηλαδή του Πνεύματος. Αλλά και σώματα αταρήγευτα διατηρούνται ολόκληρα και τεμάχια ιερών λειψάνων ευωδιάζουν και κάνουν θαύματα και εκβάλλουν δαιμόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα σώματα έχουν ελπίδα Αναστάσεως και οι ψυχές τείνουν να ενωθούν με τα σώματα και να γίνει η Ανάσταση. Ακόμη αναφέραμε ιδιαζόντως ως επιχείρημα
τις προφητείες που είναι θαύματα τόσο μεγάλα όσο είναι η Ανάσταση ενός νεκρού. Ο προφήτης ανασταίνει το γεγονός εκ της ανυπαρξίας, αφού το γεγονός δεν έχει γίνει ακόμη γεγονός. Με όλα αυτά τα επιχειρήματα απαντώ, αποδείξαμε ότι η Ανάσταση είναι δυνατή. Μπορεί δηλαδή ο Θεός να αναστήσει νεκρά σώματα. Είναι όμως και πραγματική? Θέλει ο Θεός να αναστηθούν οι νεκροί? Και λέγει ο λόγος του Θεού ότι θα αναστηθούν πραγματικώς οι νεκροί? Ότι η Ανάσταση, αδελφοί μου, είναι πραγματική, περί αυτού υπάρχουν όχι πολλές, πάμπολες μαρτυρίες μέσα στην Αγία Γραφή. Όπως αναφέραμε, 7 κατηγοριών επιχειρήματα για το δυνατόν της Αναστάσεως, έτσι θα αναφέρουμε και 7 γραφικές μαρτυρίες για το πραγματικό της Αναστάσεως. Πηγαίνουμε 800 περίπου χρόνια π.Χ. Μια τρανή μαρτυρία για την Ανάσταση των νεκρών ευρίσκεται στον προφήτη Ισαΐα, στο 26ο κεφάλαιο, στο στίχο 19. Ο Ισαΐας υψώνει σαν σάλπιγγα τη φωνή του και διακηρύσει: «Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς, και πάντες οι εν τη γη αγαλιάσονται. Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν αυτοί που είναι στα μνήματα, και όλοι όσοι είναι μέσα στη γη, όλοι οι δίκαιοι θα σκυρτήσουν από αγαλίαση». Τα λέγει ο Θεωρός τον Σεραφείμ, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης, ο 5ος Ευαγγελιστής. Όπως με τρανή φωνή διακήρυξε άλλα πράγματα, διακήρυξε και το δόγμα της Αναστάσεως. Είναι δε, αδελφοί μου, τόση μεγάλη η δύναμης, η πεποίθησης αυτού του λόγου του Ισαΐου: «Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς, και πάντες οι εν τη γη αγαλιάσονται». Είναι τόσο μεγάλη η δύναμη σε αυτού του λόγου, ώστε σε κανένα βιβλίο του κόσμου δεν υπάρχει τόσο ισχυρός λόγος. Διαβάσετε ποιητάς, διαβάσετε φιλοσόφους, διαβάσετε ρήτορας, διαβάσετε θρησκευτικά κείμενα, δεν θα έβρετε πουθενά τόσο εκφαντορική διακήρυξη της Αναστάσεως. Όλοι οι άνθρωποι π.Χ. ως προς τις μεταφυσικές αλήθειες, τις υπερβατικές, και μάλιστα ως προς την αθανασία της ψυχής και την Ανάσταση, είχαν ένα φρόνημα άτονον, καταπεπτοκός φρόνημα. Μόνον ο Ισαΐας έχει τόσον ισχυρόν φρόνημα. Και μόνον η δύναμη σε αυτού του λόγου, η πεποίθηση στην οποία εκφράζει, είναι απόδειξη ότι ο λόγος είναι θεόπνευστος. Δεν ομιλεί ο Ισαΐας, αλλά διαμέσου του Ισαΐου ομιλεί αυτός ούτως ο Θεός. Όπου δεν ομιλεί ο Θεός, δεν υπάρχει τόσον ισχυρά πεποίθησης, τόσον εκφαντορική διακήρυξης. Από τον Θεωρόν τον Σεραφείμ ερχόμεθα εις τον Θεωρόν τον Χερουβείμ, τον άλλο μεγάλο προφήτη, τον Ιεζεκιήλ. Ιεζεκιήλ, ως είδεν όρασιν δόξης, ειν υπέδειξεν αυτό επί άρματος Χερουβείμ. Υπάρχει εις τον προφήτην Ιεζεκιήλ ένα κεφάλαιο
το λάμδα ζήτα κεφάλαιο, όπου περιγράφεται ένα όραμα τόσο μακάβριο όσο και μεγαλειώδες. Κατά το πρώτο μέρος μακάβριο, κατά το δεύτερο μεγαλειώδες. Αυτό το όραμα διαβάζεται στην ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου και γένετο επεμέ χείρ Κυρίου και εξηγαγέμε εν πνεύματι Κύριος και εθετώμε εν μέσω του πεδίου και τούτο ειν μεστών οστέων ανθρωπίνων και περιηγαγέμε επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο και ειδού πολλάς φόδρα επί περοσώπου του πεδίου και ειδού ξηράς φόδρα. Το χέρι λέγει του Κυρίου, η δύναμη του Κυρίου με άρπαξε και με έβγαλε εν εκστάση και με έφερε και με έθεσε εις το μέσον ενός πεδίου, μιας πεδιάδος μεγάλης απεράντου. Και ειδού η πεδιάδα ήταν γεμάτη από οστά, πολλά οστά, ξηρά οστά, κατάξηρα οστά ανθρώπων και με περιέφερε κύκλο κύκλο του πεδίου. Είδε τους ορούς από τα οστά ο προφήτης και έφρυξε. Είναι η αναγκαστική εσχάτη και μεγίστη αναγκαστική ταπείνωση του άνθρωπου. Τι είσαι άνθρωπε, καυχάσε δια την δραμήν σου, τον πλούτον σου, την σοφία σου, την επιδερμίδα σου, την ωραιότητά σου, την όλη ευπρέπεια και τη δόξα σου. Ματέα η καύχησης. Μέσα στην πεδιάδα δεν είδε ο προφήτης παρά οστά, ξηρά και γυμνά. Εκεί καταντάει η ανθρωπίνη ευπρέπεια. Ιε ανθρώπου, ή ζήσετε τα οστά ταύτα. Ο Κύριος ομιλεί στον προφήτη. Άνθρωπε του λέγει, θα ζήσουν, θα ζωντανέψουν ποτέ αυτά τα οστά? Συ επίστη ταύτα, Κύριε, Κύριε, απαντά ο προφήτης. Κύριε, Κύριε, συ γνωρίζεις αυτά τα πράγματα. Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και ερίστη σωστέης τα οστά τα ξηρά. Ακούσατε λόγον Κυρίου, ιδού εγώ φέρω εφ' ημάς πνεύμα ζωής και δώσω εις ημάς νεύρα και ανάξω εφ' ημάς σάρκας και εκτενώ δέρμα επάνω ημών και δώσω εις ημάς το πνεύμα μου και ζήσεστε. Προφήτευσε λέγει ιέ ανθρώπου και υπες τα οστά, εγώ φέρνω σε εσάς πνεύμα ζωής και θα δώσω σε εσάς νεύρα και θα φυτρώσουν σάρκες επάνω σας και θα εκταθεί επάνω σας, θα απλωθεί δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου και θα ζήσετε, θα ζωντανέψετε. Και γένετο εν το εμέ προφητεύσε, σεισμός εγένετο και προσήγαγε τα οστά έκαστον προς την αρμονίαν αυτού και ειδού νεύρα εφίοντο και σάρκες και δέρμα ανέβαινεν επάνω αυτών και πνεύμα ζωής που κίνεν αυτής. Και ενώ προεφήτευσε ο Εζεκιήλ, έγινε ένας σεισμός και σήκωσε τα οστά και τα έθεσε σε μία κίνηση και κάθε οστούν πήγε στη θέση του και συναρμολογήθηκαν τα οστά και έγιναν σκελετοί και πάνω στους σκελετούς φύτρωναν σάρκες και νεύρα και δέρμα, αλλά ήσαν νεκρά, πνεύμα ζωής δεν υπήρχε. Τότε ο Θεός απευθύνθη πάλι προς τον προφήτη και του είπε, προφήτευσον επί το πνεύμα και είπε το πνεύματι εκ των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και εμφύσισον
εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Προφήτευσε, λέει, για το πνεύμα. Πέσε να έλθει πνεύμα και να ζήσουν τα οστά. Και εν το προφητεύειν ήλθε πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή μεγάλη σφόδρα σφόδρα. Και ενώ προεφήτευσε ο προφήτης ήλθε το πνεύμα και εισήλθεν εις τα σώματα και ζωοποιήθησαν τα σώματα και εστάθησαν εις τα πόδια τους και ήταν συγκέντρωσης πλήθος μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πλήθος. Ιε ανθρώπου, είπε τότε ο Θεός, τα οστά ταύτα πας οίκος Ισραήλεστη, αυτή λέγωση ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλωλεν η ελπίσιμον διαπεφωνήκαμεν. Άνθρωπε, λέγει, αυτά τα οστά είναι ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ. Αυτοί απογοητευμένοι λένε τα οστά μας έγιναν ξηρά κατάξηρα, η ελπίς μας χάθηκε, βοβαθήκαμε, σιγήσαμε, αφανιστήκαμε, τέρμα, δεν υπάρχει πλέον τίποτε για μας. Δια τούτο τάδε, λέγει Κύριος, είδου εγώ ανοίγω τους τάφους και ανάξε εκ των τάφων των λαών μου και γνώσονται ότι εγώ είμαι Κύριος εν το ανάγειν εκ των τάφων των λαών μου. Θύμωσε τρόπον την ο Θεός, διότι αμφισβητήθηκε η παντοδυναμία του, και να λέγει εγώ ανοίγω τους τάφους και θα βγάλω μέσα από τους τάφους το λαό μου και τότε θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Αυτό είναι το μεγαλειώδες όραμα του προφήτου Ιεζικήλ. Μας συγκινεί ως χριστιανούς, μας συγκινεί ιδιαιτέρως και ως Έλληνας, αδελφοί μου. Διατί ως Έλληνας? Διότι και ο ελληνικός λαός νεκρός ήταν 4 αιώνες, κούκαλα μέσα στους τάφους, και μέσα από τους τάφους αναστήθηκε ο λαός αυτός και έγινε κράτος. Αυτό το όραμα είχε υπόψη του εθνικός ποιητής όταν έγραφε τον εθνικό ύμνο και έλεγε «Απ' τα κούκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά». Νεκρανάστασης του έθνους ήταν το θαύμα του 1821. Οι θεολόγοι δίνουν διάφορες ερμηνείες σε αυτό το όραμα, αλλά οποιαδήποτε ερμηνεία και αν δοθεί, η βάση του οράματος είναι μία: η αλήθεια της Αναστάσεως των νεκρών. Εάν δεν υπήρχε Ανάσταση νεκρών, ο Θεός δεν θα έδειχνε τέτοιο όραμα που να ζωντανεύουν τα οστά. Όπως αν δεν υπήρχε σπορεύς και σπόρος και γη, ο Χριστός δεν θα έφτιαχνε την παραβολή του σπορέως που ακούσαμε σήμερα στους ναούς. Από την Παλαιά Διαθήκη ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη το δόγμα της Αναστάσεως λάμπει όπως ο ήλιος, φαϊνότερον ηλίου. Ο Ιησούς Χριστός, υπενθυμίζω ότι είπε εκείνον τον παράδοξο, τον παραδοξότατο λόγο που σε μένα τουλάχιστον δημιουργεί ιδιαίτερη συγκίνηση: λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Γκρεμίστε αυτό το σώμα, θανατώστε αυτό το σώμα και σε 3 ημέρες εγώ ο ίδιος θα το αναστήσω. Έξω από τη Βηθανία, ενθυμίστε πάλι τι είπε στη Μάρθα την αδελφή του Λαζάρου, όταν εκείνη με λεπτότητα και ευγένεια εξέφρασε τη λύπη της και κατά έναν τρόπο το παραπονό της ότι ο Χριστός δεν ήταν στη Βηθανία εγκαίρος
οπότε δεν θα πέθαινε ο αδελφός της. Τι είπε ο Χριστός? Αναστήσεται ο αδελφός σου. Θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Τι είπε εκείνη? Είδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάση των νεκρών εν τη εσχάτη ημέρα. Ήταν πιστή η Ιουδαία, η Μάρθα, και γνώριζε και πίστευε ότι κατά την τελική ημέρα του κόσμου θα αναστηθούν οι νεκροί. Γι' αυτό είπε, ξέρω, θα αναστηθεί την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητος, όταν θα γίνει εκείνη η ανάσταση των νεκρών. Τι είπε ο Χριστός? Άλλος παράδοξος, παραδοξότατος λόγος. Τι ομιλείς για εκείνη την ανάσταση? Η ανάσταση είναι εδώ. Εγώ είμαι η ανάσταση, και πρόσθεσε, και η ζωή. Που πιστεύουν σε μέ και αν αποθάνει ζήσετε. Όποιος πιστεύει σε μέ και αν αποθάνει θα ζήσει. Και πάσο ζών και πιστεύουν σε μέ ομοί αποθάνει εις τον αιώνα. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Καταπληκτικός λόγος. Ερχόμεθα τώρα σε ένα άλλο λόγο. Μιλώντας τα πλήθη ο Χριστός, σύμφωνα με το 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχους 28 έως 29, διεκήρυξε: αμήν, αμήν, λέγω ημίν, έρχεται ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες εκπορεύσονται εις ανάστασιν ζωής και εις ανάστασιν κρίσεως. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα που οι νεκροί που είναι μέσα στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και θα υπακούσουν και θα βγουν μέσα από τα μνήματα αναστημένοι, άλλοι για να απολαύσουν την αληθινή ζωή και άλλοι για να κριθούν και να καταδικαστούν. Αδελφοί μου, βασανίσαμε ποτέ αυτά τα λόγια του Χριστού? Αισθανθήκαμε ποτέ πόσο συγκλονιστικά, πόσο συγκινητικά, πόσο παράδοξα και καταπληκτικά είναι αυτά τα λόγια? Τι ήταν ο Χριστός? Κατά κόσμον ο Χριστός ένας απλός άνθρωπος ήταν, ένας αγράμματος, ένας χωρικός, ένας άσημος, κανένα αξίωμα δεν είχε μέσα στον κόσμο. Αυτός ο χωρικός βγήκε και είπε αυτά τα μεγάλα λόγια: σκοτώστε με και εγώ θα αναστήσω μόνος τον εαυτό μου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και ο τρίτος λόγος: θα βγάλω μια φωνή και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί της γης. Πότε ποτέ είπε άνθρωπος τέτοιο λόγο? Όχι μόνο δεν είπε άνθρωπος τέτοιο λόγο, θα βγάλω μια φωνή και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί της γης. Αλλά ούτε διανοήθηκε ποτέ κανείς τέτοιο λόγο. Τέτοιοι λόγοι είναι αδιανόητοι και ανεπινόητοι. Δεν είπε κανείς φιλόσοφος, ούτε διανοήθηκε τέτοιο λόγο. Κανείς επιστήμον, κανείς ποιητής, κανείς θεολόγος, κανείς μύστης θρησκείας. Είπε αυτός ο απλοϊκός άνθρωπος, ο αγράμματος χωρικός. Γιατί? Γιατί αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είναι φιλόσοφος. Είναι ο μόνος σοφός. Δεν είναι επιστήμον όπως είναι ένας άνθρωπος, αλλά είναι η επιστήμη και η γνώση και η σοφία και η πηγή της επιστήμης και της γνώσεως και της σοφίας. Αυτός εξεύρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκε της ανθρώπης.
έπειτα επί γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Αυτός δεν είναι ποιητής όπως ήταν ο Όμηρος, αλλά είναι ποιητής του ουρανού και της γης και των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Αυτός δεν είναι θεολόγος, αλλά είναι Θεός και είναι λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Είναι ο Θεός λόγος. Αυτός δεν είναι μύστης θρησκείας. Τον κατατάσσον ασεβείς ανάμεσα στους μεγάλους μύστας. Ασέβεια, η μεγίστη ασέβεια. Δεν είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος μύστης θρησκείας, αλλά είναι αρχηγός θρησκείας και κέντρον της θρησκείας και το αντικείμενο της λατρείας των ανθρώπων. Είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, ο αιώνιος και ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος και ο Κύριος και ο Θεός και ο Παντοκράτορ. Αυτή τη συνείδηση είχε για τον εαυτό του ο Χριστός και γι' αυτό είπε τέτοια λόγια που δεν υπάρχουν σε κανένα βιβλίο του κόσμου. Τι είναι αυτό το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αδελφοί μου? Πράγματι σου δίνει την εντύπωση, την ορθή εντύπωση, ότι κατέβηκε απευθείας από τον ουρανό. Δεν υπάρχει τόσο μεγαλύγορο κείμενο στην παγκόσμια γραμματεία. Πόσο αδικούν τους εαυτούς τους όσοι δεν διαβάζουν Ευαγγέλιο. Ο Παύλος, το στόμα του Χριστού, είναι διαπρίσιος κήρυξ της Αναστάσεως των νεκρών. Τι λέγει στο Κολοσσαΐς 1:18? Ο Χριστός, λέγει εκεί, είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Τι σημαίνει πρωτότοκος εκ των νεκρών? Ο πρώτος που γεννήθηκε από τους νεκρούς, που γεννήθηκε για να μην επανέλθει πλέον στο βασίλειο των νεκρών. Ο Λάζαρος και άλλοι επανήλθαν στο βασίλειο των νεκρών. Πρωτότοκος. Εκφράζεται πολύ ωραία και πολύ χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή. Πρωτότοκος, ο πρώτος που γεννήθηκε από τους νεκρούς. Αυτό σημαίνει ότι ο τάφος είναι μια κοιλιά, αδελφοί μου. Η γυναίκα, η μάνα μας, έχει μια κοιλιά. Η μεγάλη μάνα, από την οποία έγιναν όλες οι άλλες μανάδες, η γη, έχει πολλές κοιλιές. Όσοι τάφοι, τόσες είναι και οι κοιλιές της γης. Και για να μεταφέρω στην προκειμένη περίπτωση μια ποιητική έκφραση του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή, η γη, η μεγάλη αυτή μάνα με τις δισεκατομμύρια κοιλιές συνοδύνει, υποφέρει από οδύνες το κετού και από ώρα σε ώρα θα γεννήσει μέσα από τις, από τα δισεκατομμύρια της κοιλιές της γης θα ξεπεταχτούν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ο Χριστός είναι πρωτότοκος. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν κατόπιν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι θα γεννηθούν μέσα από τους τάφους. Παρομοία έννοια υπάρχει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της Αναστάσεως, στο στίχο 20. Εκεί τι λέγει? Στο
15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, στίχος 20. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων. Τι θα πει η απαρχή? Είναι μια λέξη που έχει όμοιο νόημα με τη λέξη που είπαμε προηγουμένως, πρωτότοκος, απαρχή. Είδατε το καλοκαίρι, όταν δούμε πάνω στη σικιά ότι μάντεψε, ορίμασε το πρώτο σίκο, τι λέμε? Μετά θα οριμάσουν και τα άλλα σίκα στη συνέχεια. Το είναι το πρωτόλιο, ο πρωτολάτης, η απαρχή, το πρώτο που ορίμασε. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Ο πρώτος που βγήκε από τον τάφο με ένδοξη ανάσταση για να μην επιστρέψει στον τάφο, έκαμε αρχή, θα ακολουθήσει η ανάσταση όλων των ανθρώπων την ημέρα, την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας. Αρχή έκαμε ο Χριστός. Αναστήθηκε η κεφαλή, θα αναστηθεί και όλο το σώμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Στο μυστικό σώμα που λέγεται Εκκλησία, βγήκε η κεφαλή από τον τάφο, όλο το σώμα θα βγει από τον τάφο. Υπάρχει μια περικοπή που την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πηγαίνετε σε κηδείς ή φοβάστε? Μερικοί φοβούνται να πάνε σε κηδεία. Λοιπόν, καλύτερα είναι να πηγαίνουμε σε αυτά τα πράγματα παρά να πηγαίνουμε σε τραπέζα και σε γλέντια και σε διασκεδάσεις. Λοιπόν, την ακούμε κάθε φορά που γίνεται κηδεία αυτή την αποστολική περικοπή. Αλλά οι πολλοί από τη μεγάλη την υπερβολική θλίψη είναι ζαλισμένοι, μεθυσμένοι θα έλεγα, και δεν προσέχουν τι λέγει ο Απόστολος. Δεν ξέρω αν και εμείς προσέχουμε. Περιέχεται στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή η περικοπή στο 4ο κεφάλαιο, στους στίχους 11 και εξής. Τι λέγει εκεί ο Απόστολος? Τι λέγει ο Απόστολος? Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοήν περί των κεκοιμημένων ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Αδελφοί, λέει, δεν θέλω να έχετε άγνοια δια τους κεκοιμημένους. Κεκοιμημένους ονομάζει το στεθνεώτας, όχι νεκρούς εδώ, κεκοιμημένους. Ο θάνατος ένας ύπνος είναι. Αυτός που κοιμάται ξυπνάει, και αυτοί που κοιμώνται στα μνήματα θα ξυπνήσουν. Δεν θέλω, λέει, να έχετε λύπη για τους κεκοιμημένους όπως έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Και αυτοί απελπίζονται, τραβούν τα μαλλιά τους, φωνάζουν, κλαίουν, κραυγάζουν, υποθυμούν πάνω στους τάφους. Λύπη θα έχουμε, γιατί ένα προσφυλές πρόσωπο αποχωρίστηκε από μας. Αλλά όχι λύπη όπως οι άπιστοι. Λύπη λελογισμένη, με μετρημένη λύπη. Όπως αρμόζεις ένα πιστό που πιστεύει σε Ανάσταση. Ιγάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Αν πιστεύομαι, λέγει ο Παύλος, αν πιστεύομαι ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, έτσι ο Θεός τους κεκοιμημένους θα τους οδηγήσει κοντά του, θα τους αναστήσει και θα τους φέρει κοντά του διαμέσου του Ιησού Χριστού. Τούτο άρα λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Αυτό δεν το λέμε, λέει, στηριζόμενοι σε λόγια ανθρώπων, σε μύθους, σε θεωρίες, σε υποθέσεις. Όχι. Στηριζόμεθα στο λόγο του Κυρίου, τον αψευδή λόγο του Κυρίου, το λόγο που εθεμελίωσε τα σύμπαντα. Ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσουμε τους κοιμηθέντας.
Όσοι θα ζούμε τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όσοι άνθρωποι θα ζούμε, δεν θα φτάσουμε τους κοιμηθέντας. Θα μας προλάβουν σε δόξα οι κοιμηθέντες, όχι όλοι οι κοιμηθέντες, οι εν κυρίω κοιμηθέντες. Αυτοί αναστήσονται πρώτον, ήτα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτοί σαρπαγισόμεθα εν εφέλες εις αέρα εις απάντηση του Κυρίου, και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Αυτοί που απέθαναν με πίστη στον Κύριο, πρώτοι θα βγουν από τα μνήματα, άφταρτοι, ένδοξοι, λάμποντες, και κατόπιν όσοι θα ζούμε θα υποστούμε μια αλλαγή χωρίς να καταλάβουμε, και μαζί με αυτούς θα υψωθούμε στους εθέρας και θα είμεθα πάντοτε μαζί με τον Κύριο, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης. Με αυτά τα λόγια, τα θεόπνευστα λόγια, τα ουράνια λόγια, τα ψευδή λόγια, να παρηγορείτε ο ένας τον άλλον. Γιατί ανθρώπινα λόγια, αδελφοί μου, λόγια φιλοσόφων, λόγια ποιητών, λόγια ρητόρων, δεν έχουν τη δύναμη να παρηγορήσουν όταν μπροστά μας υπάρχει ο θάνατος. Μόνο τα λόγια του Θεού έχουν τη δύναμη να παρηγορήσουν τους πιστούς ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο στίχο 11, λέγει το εξής: «Ή το πνεύμα του εγείραντος τον Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν ημίν». Ο εγείρας τον Ιησούν ζωοποιήσει και τα θνητά ημών σώματα δια το ενικούν πνεύμα αυτού. Ο Θεός, λέγει, ανέστησε το Χριστό σαν άνθρωπο. Τον ανέστησε πώς? Δια της δυνάμεως του πνεύματος. Το πνεύμα είναι παντοδύναμο. Άλλο η Γραφή λέγει ότι το σώμα το ανέστησε ο Πατήρ, αλλού λέγει ότι το ανέστησε ο ίδιος ο Υιός, αλλού λέγεται ότι το ανέστησε το πνεύμα το Άγιον. Όλα είναι ορθά, μία θεότης, μία δύναμης. Και οι τρεις ανέστησαν το σώμα. Ή αν, λέει, ο Θεός με το παντοδύναμο πνεύμα το ανέστησε το σώμα του Χριστού ως ανθρώπου, αυτός που ανέστησε τον Ιησούν δια του πνεύματός του θα ζωοποιήσει και θα αναστήσει και τα θνητά μας σώματα. Θα ζωοποιήσει τα θνητά μας σώματα. Πόσο δύσκολο φαίνεται αυτό εις τους απίστους, να ζωντανέψουν νεκρά σώματα. Δυσπαράδεκτο, απαράδεκτο φαίνεται στους απίστους. Πώς είναι δυνατόν, σου λέει, ένα νεκρό σώμα να ζωντανέψει? Και όμως εμείς δεν λέμε τίποτε περισσότερο από ό,τι λένε οι ίδιοι οι άπιστοι. Και μάλιστα αυτοί το λένε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Τι λένε οι άπιστοι? Θα τους κρίνουμε από τα λόγια τους. Είναι πονηροί άνθρωποι. Τι λένε οι άπιστοι? Ότι κάποτε όλοι οι ύλοι ήταν νεκροί, αλλά κάτω από ορισμένες συνθήκες έθνης οι ύλοι, οι πέτρες, τα χώματα ζωντάνεψαν. Το ίδιο λέμε κι εμείς. Εμείς λέμε ότι τα σώματα θα ζωντανέψουν. Αν είναι το δικό μας παράξενο, εξίσου παράξενο είναι και το δικό τους. Λάθος. Ενώ λέμε το ίδιο ως προς την αιτία της ζωοποιήσεως της νεκράς ύλης, του νεκρού σώματος, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αυτοί λένε ότι η ύλη ζωντάνεψε μόνη της, και εμείς λέμε ότι ζωντάνεψε με τη δύναμη του Θεού και θα ζωντανέψουν τα σώματα με τη δύναμη του Θεού. Ποιο είναι πιο παράξενο, αδελφοί μου? Αυτό που λέμε εμείς ή αυτό που λένε αυτοί?
Ποιο είναι δυσκολότερο να παραδεχθεί κανείς? Που είναι πάλι οι χιλιαστέ που δεν ενδιαφέρουν από τους ηλιστάς. Τι λένε οι χιλιαστέ? Ότι δεν θα αναστηθούν τα σώματα, θα πεθάνουν σώματα και θα αναστηθούν πνεύματα, λένε αυτοί. Μεγάλη βλακεία. Λες και πεθαίνει το πνεύμα να αναστηθεί. Αναστένεται αυτό που πεθαίνει. Τι πεθαίνει? Σώμα. Πεθαίνει, σώμα θα αναστηθεί. Αυτοί λένε όχι, πνεύματα θα αναστηθούν. Εδώ ο Παύλος το λέγει ρητός, καθαρά και εξάστερα. Ο Θεός θα ζωοποιήσει, θα ζωντανέψει τι? Τα θνητά μας σώματα. Είναι τελείως δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι αλόκοτοι, εξωφρενικοί, εξοργιστικοί άνθρωποι. Καθαρά και εξάστερα το λέει. Ο Θεός θα ζωντανέψει τα θνητά μας σώματα. Έρχομαι σε ένα τελευταίο χωρίο. Περιέχεται στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Θεία και Ιερά Αποκάλυψη, που περιέχει τα μεγαλειούδη οράματα του μέλλοντος. Εκεί στο 20ο κεφάλαιο, στην αρχή και εν συνεχεία, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει ένα μεγαλειούδες όραμα. Είδον, λέγει, θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτού, ου από προσώπου έφυγεν ο ουρανός και η γη και τόπος ου χευρέθη αυτής. Είδα, λέγει, ένα μεγάλο υψηλό θρόνο, λευκό θρόνο που έλαμπε, και είδα αυτόν που καθόταν επάνω στο θρόνο, το βασιλέα και κριτή, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Από προσώπου αυτού έφυγε ουρανός και η γη και τόπος δεν ευρέθης αυτά. Μπροστά στο πρόσωπο του βασιλέως και κριτού έφρυξαν τα σύμπαντα και παρήλθαν ως αστραπή μετά συρριγμού και τόπος δεν ευρέθη. Δεν υπάρχει ποιητικότερο βιβλίο από την Αγία Γραφή. Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Είδα, λέει, τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Είχαν αναστηθεί και στέκονταν μπροστά στο θρόνο, μπροστά στο βασιλέα και κριτή. Και βίβλοι ηνύχθησαν και εκρήθησαν οι νεκροί εκ των έργων αυτών. Άνοιξαν βιβλία όπου ήσαν μέσα γραμμένες όλες οι πράξεις των ανθρώπων. Συμβολική είναι η γλώσσα της γραφής. Και εκρήθησαν οι άνθρωποι κατά τα έργα τους. Και εν βιβλίων μνημονεύει ιδιαίτερος ο Ευαγγελιστής το βιβλίο της ζωής. Και η θάλασσα έδωκε τους νεκρούς αυτής, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς αυτών, και εκρήθησαν οι νεκροί κατά τα έργα αυτών. Και οι τάφοι άνοιξαν, και τα βουνά και τα λαγκάδια και οι πεδιάδες και τα ποτάμια και οι θάλασσες άνοιξαν και έδωκαν τους απαιώνους νεκρούς. Και ο θάνατος, λέγει, και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς. Ο μεν θάνατος έδωκε τους νεκρούς κατά το σώμα, ο δε Άδης κατά το πνεύμα. Άφησε ελεύθερα τα πνεύματα ο Άδης, άφησαν ελεύθερα τα σώματα οι τάφοι, και ενώθησαν τα πνεύματα μετά τα σώματα και αναστήθησαν οι νεκροί, οι μικροί και οι μεγάλοι, και εκρήθησαν σύμφωνα με τα έργα τους. Θα γίνει η Ανάσταση, αδελφοί μου, διότι το απαιτούν και λόγοι ηθικής τάξεως και δικαιοσύνης. Εδώ η δικαιοσύνη, εδώ η ηθική τάξη συνεχώς διασαλεύεται. Και γι' αυτό είναι ανάγκη να γίνει η Ανάσταση των νεκρών και η κρίση, να αποκατασταθεί η ηθική τάξη και η δικαιοσύνη.
δεν είναι μόνο δυνατή η Ανάσταση, αλλά είναι και αναγκαία και πραγματική. Περνούμε την εποχή του φθινοπόρου. Ο ουρανός συννεφιάζει και σκοτεινιάζει και ο ήλιος της χαράς και της αισιοδοξίας κρύπτεται πίσω από τα πυκνά και σκοτεινά σύννεφα και η ατμόσφαιρα γίνεται βαριά και τα φύλλα των δέντρων αδυνατίζουν, κυτρινίζουν, μαραίνονται, ξηραίνονται και πέφτουν και άνεμοι τα παρασύρουν και ριάκια και ποτάμια τα παρασύρουν και τα ανακατώνουν με τη λάσπη και τα διαλύουν. Και αυτά τα φαινόμενα του φθινοπόρου, αδελφοί μου, μυστηριωδώς επιδρούν στις ψυχές και φέρνουν μια μελαγχολία και επιτείνουν τη μελαγχολία που έχουν οι ψυχές, άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό και άλλες σε μικρότερο, για την αμαρτωλότητά τους. Το φυσικό φθινόπορο είναι εικόν και σύμβολον ενός άλλου φθινοπόρου, του πνευματικού φθινοπόρου. Άλλα σύννεφα πυκνά, μαύρα και βαριά σκιάζουν τον ουρανό της ψυχής και κρύβουν τον ήλιο της χαράς και της αισιοδοξίας, τον ήλιο της πίστεως, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είναι οι διάφορες θολές αντιχριστιανικές και ηλιστικές και αθεϊστικές θεωρίες και κοσμοθεωρίες που δημιουργούν σύγχυση στα πνεύματα και στις ψυχές. Και η ατμόσφαιρα μέσα στις ψυχές γίνεται βαριά και άλλα φύλλα, τα ωραία ιδανικά, τα υψηλά φρονήματα αδυνατίζουν, κυτρινίζουν, μαραίνονται, πέφτουν και άλλοι άνεμοι και άλλα ριάκια και ποτάμια τα παρασύρουν, τα αναμειγνύουν με τη λάσπη και τα διαλύουν. Είναι τα ρεύματα τα ιδεολογικά του κόσμου τούτου. Και οι ψυχές βαρύνονται, μελαγχολούν, ρέπουν προς την απογοήτευση, μερικές ψυχές ακόμη και προς την αυτοκτονία. Φοβερή η επίδραση του πνευματικού φθινοπόρου μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Αδελφοί, κακώς επηρεαζόμεθα από το φθινόπορο, κακώς μελαγχολούμε, κακώς απογοητευόμεθα. Ο χριστιανισμός δεν είναι μελαγχολία και απογοήτευση, είναι αισιοδοξία και χαρά. Ο χριστιανισμός δεν είναι φθινόπορο, είναι άνοιξη, είναι εξάστερος ουρανός, είναι ήλιος που λάμπει και ζωγονεί και οραίζει τα σύμπαντα, είναι ατμόσφαιρα διαυγής, είναι άβρες και ζέφυροι, είναι πουλιά που φτερουγίζουν και κελαϊδούν τα γλυκά τους τραγούδια, είναι βλάστησης, οργιώδης βλάστησης, είναι φύλλα πράσινα κατά πράσινα, είναι άνθη πολύχρωμα, είναι ευωδίες που διαχέονται στη φύση, είναι εφορία πνεύματος, είναι χάρμα όλων των ανθρωπίνων αισθήσεων. Ο χριστιανισμός είναι, ναι, άνοιξης πνευματική. Και το ακόμη σπουδαιότερο, ο χριστιανισμός είναι προάγγελος μιας άλλης ανοίξεως που είναι ασυγκρίτως ανωτέρα και ωραιότερα και από τη φυσική άνοιξη και από την πνευματική άνοιξη αυτής της ζωής.
είναι προάγγελος της αιωνίας ανοίξεως. Και στην αρχή εκείνης της ανοίξεως της αιωνίας ένα μεγάλο θαύμα θα γίνει, αδελφοί μου. Όπως έδωκε πρόσταγμα ο Θεός και είναι τα σύμπαντα, και όπως έγινε άνθρωπος, έτσι θα δώσει πρόσταγμα και θα ανοίξουν τα μνήματα, και μέσα από τα μνήματα θα προβάλλουν τα ουράνια φυτά οι άνθρωποι και θα ευωδιάσουν τα σύμπαντα. Αλλά προσοχή, η Αγία Γραφή λέγει ότι θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι, και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Οι δίκαιοι θα έχουν ένδοξη ανάσταση. Οι άδικοι, οι μηδέποτε μετανοήσαντες, θα έχουν απεσή ανάσταση. Τα σώματα των δικαίων, όπως λέγει ο Άγιος Ισίδρος ο Πυλουσσότης, θα είναι ελαφρά, θα είναι ευκίνητα, θα είναι απειλαγμένα πάσης ατελείας, θα δεσπόζει επ' αυτόν το Πνεύμα του Θεού, θα είναι πνευματικά σώματα απεριγράπτου ωραιότητος, όμοια με το σώμα του Αναστάντος Κυρίου. Ο Κύριος δύναται με την δύναμή Του να μετασχηματίσει τα σώματα ημών, ώστε να είναι σύμμορφα με το σώμα της Αναστασεώς Του. Τα σώματα αντιθέτως των αμαρτωλών, των αμετανοήτων, των απίστων, των αθέων, θα είναι σώματα δύσμορφα, σκοτεινά, τα οποία θα υπόκεινται στην οδύνη της αιωνίου βασάνου. Τι σώματα θα έχουμε εμείς, αδελφοί μου? Τι σώμα θα έχω εγώ, τι σώμα θα έχει εσύ, τι σώμα θα έχει ο άλλος? Από μας εξαρτάται, ή μάλλον από το Θεό εξαρτάται και από μας εξαρτάται. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων, του Θείου και του ανθρωπίνου. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να δοξαστούν. Πρέπει να θέλουν και οι άνθρωποι. Δεν σώζει ο Θεός κανένα δια της βίας. Πώς θα τύχουμε εν δόξω Αναστάσεως? Πώς θα επιτύχουμε την ημέρα εκείνη το σώμα μας να μην είναι σκοτεινό και απέσιο, αλλά να είναι λαμπρό, να λάμπει σαν τα άστρα, σαν τον ήλιο? Εάν από τώρα καθαρίζουμε και κάνουμε λαμπρό το σώμα και την ψυχή, τότε θα τύχουμε της ενδόξου Αναστάσεως. Δύο στοιχεία έχουμε, το σώμα και την ψυχή, και τα δυο μολύνονται, και τα δυο έχουν ανάγκη καθάρσεως για να λάμψουν την ημέρα της κρίσεως. Πώς επιτυγχάνεται η κάθαρση? Ο φιλάνθρωπος Θεός έδωκε πολλούς τρόπους για την κάθαρση της ψυχής και του σώματος. Ένας τρόπος, ένα μέσον είναι ο Λόγος του Θεού. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ο Λόγος του Θεού έχει καθαρτική δύναμη. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς του? Ημείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Εσείς οι μαθητές μου, εκτός του προδότου, είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων σας ελάλησα. Όταν αποδεχόμεθα το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού δρά εσωτερικώς και καθαρίζει την ψυχή μας. Η προσευχή, ο λόγος του ανθρώπου προς το Θεό, έχει και αυτή καθαρτική δύναμη. Γι' αυτό τι λέμε όταν προσευχόμεθα? Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Τι έλεγε ένας Άγιος στην προσευχή του? Ω Χριστέ, η κάθαρση του νοός μου. Χριστέ, σύσαι η κάθαρση του πνεύματός μου. Η νηστεία έχει καθαρτική δύναμη. Καθαρίζει ψυχήν και σώμα. Η ελεημοσύνη
έχει καθαρτική δύναμη. Είδατε τι είπε ο Δανιήλ ο προφήτης στο μεγάλο βασιλιά και μονάρχη της Ανατολής και μεγάλο εγκληματία τον Ναβουχοδονόσορα. Βασιλεύ, καθάρισε τις αμαρτίες σου με ελεημοσύνες. Κάθε πνευματικός αγώνας που γίνεται για να περικόψουμε τα ελαττωματά μας είναι κάθαρσης, πνευματική κάθαρσης. Προπάντων η κάθαρσης και κυρίως επιτυγχάνεται με δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας. Το ένα, η Θεία Εξομολόγησης. Χαίρε ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Θεία Εξομολόγησης είναι η Ιορδάνης, αδελφοί μου. Πλύνει και καθαρίζει τον άνθρωπο, τον πιο μεγάλο αμαρτωλό, και τον κάνει να λάμπει σαν τον ήλιο. Η Θεία Κοινωνία παρέχεται πάλι εις κάθαρσιν ψυχίστε και σώματος. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς από πάσης ανομίας, από πάσης αμαρτίας, από όλα τα μικρά και από όλα τα μεγάλα αμαρτήματα. Δεν υπάρχει αμάρτημα που να νικάει το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού υπερισχύει όλων των αμαρτιών. Μια αμαρτία δεν εξαλείφει μόνον ο Θεός. Την αμετανοησία είναι η μόνη αμαρτία που δεν εξαλείφεται. Η αμετανοησία. Μετανόησες όσο μεγάλος και αμαρτωλός και αν είσαι. Αυτή είναι η πίστης μας. Αλλιώς έπρεπε όλοι να απογοητευτούμε. Μετανόησες, ταπεινώθηκες, εξομολογήθηκες, κοινώνησες. Άγγελος είσαι, χερουβίμ και σεραφείμ είσαι και άξιος να συγχωρεύσεις και να συμψάλεις μια μέρα μαζί με τους αγγέλους. Ιάν αδελφοί μου, κάνουμε αυτό τον αγώνα. Κάνουμε σοβαρό αγώνα, όχι λόγια. Ιάν κάνουμε αυτό τον αγώνα, αοράτως θα συμβαίνουν θαύματα στους εαυτούς μας. Η χάρη του Θεού θα μας καθαρίζει και θα λάμπουμε και θα χαίρονται και οι άγγελοι βλέποντας τις λαμπιδόνες που θα εκπορεύει η ψυχή μας. Κι αν εδώ δεν φαίνεται έτσι με τα σαρκικά μάτια αυτή η λάμψης, αν και εδώ ακόμη είναι άγιοι άνθρωποι που ακτινοβολούν τη χάρη, που τα πρόσωπά τους έχουν μια λάμψη. Αν πάντως εδώ γενικώς δεν φαίνεται η λάμψη, θα φανεί την ημέρα εκείνη τη μεγάλη και επιφανή, όταν θα φανούν, όταν θα αποκαλυφθούν όλα τα πράγματα, όταν θα σαλπίσει η σάλπινγκς, όταν θα ακουστεί η φωνή του Θεού και θα ανοίξουν τα μνήματα, την πιο συγκλονιστική ημέρα της ανθρωπότητος. Ω, τότε μέσα από τα μνήματα θα βγαίνουν άστρα, θα βγαίνουν ύλη. Αυτός ο ήλιος, η άλλη ύλη του σύμπαντος, τα άστρα θα έχουν παρέλθει με τα πατάγου, με τα συρριγμού, και θα παραχωρήσουν τη θέση τους στα νοητά άστρα, στους ανθρώπους, στους ηλίους τους νοητούς, και θα εξέρθουν από τα μνήματα και θα καλύψουν τους εθέρες, και μαζί με τον Κύριο θα ανέλθουν στον ουρανό του ουρανού και θα κληρονομήσουν ασάλευτον βασιλείαν και θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Είμαστε απ' το σώμα σου τα μέλη σου, η πνοή απ' την αναπνοή σου, οι κλιματαριές απ' το αμπέρι σου, εικόνα η δική σου. Ποιος
όσοι απ' τους ανθρώπους δε σε πίστεψαν κι όσοι απ' τους ανθρώπους σε προδώσαν είναι σαν τους πόρους που δε φυτρώσαν και σαν γονιγοί νεκρώσαν. Είσαι η αγάπη που τον κόσμο αγκαλιάζει κι αυτά που δεν ξέρουμε κι αυτά που δεν είδαμε κι αυτά που πρόκειται να δούμε. Κι αυτά που δεν ξέρουμε κι αυτά που δεν είδαμε κι αυτά που πρόκειται να δούμε. Έχω μάθει απ' τον ανθρώπον τις βρίσκες κι από τις βλαστήμιες των εχθρών σου. Ένοχο σε όλες σου τις εποχές κατά δικός του κόσμου. Κι όταν σε σταυρώνανε στο Γολγοθά προς τα εκούσια σου πάθη ράγισαν οι πέτρες και τα σύννεφα κι ανοίχτηκαν οι τάφοι. Είσαι η αγάπη που τον κόσμο αγκαλιάζει κι αυτά που δεν ξέρουμε κι αυτά που δεν είδαμε κι αυτά που πρόκειται να δούμε. Κι αυτά που δεν ξέρουμε κι αυτά που δεν είδαμε κι αυτά που πρόκειται να δούμε.